Έκτο πακέτο κυρώσεων κατά τη Ρωσία ετοιμάζει η Ευρώπη, εξετάζοντα έξυπνου τρόπου για περιορισμό των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου. Εργαζόμαστε πάνω στο έκτο πακέτο κυρώσεων και ένα από τα ζητήματα που εξετάζουμε είναι να επιβάλλουμε εμπάργκο κάποια μορφή στο ρωσικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με τον Βάλτη Ντομπρόφσκη, το σχέδιο προβλέπει σταδιακή μείωση τη εξάρτηση των ευρωπαϊκών χωρών από το ρωσικό πετρέλαιο ή την επιβολή δασμών πέρα ενό συγκεκριμένου ορίου τιμών. Η Ευρώπη δαπανά 450 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα για αγορά πετρελαίου, και δειλισμένων προϊόντων από τη Ρωσία. Μια τελική πρόταση για την επιβολή εμπάρκο στο πετρέλαιο και το αέριο δεν βρίσκεται ακόμη στο τραπέζι. Αυτή τη στιγμή εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε ενιαία θέση σε αυτό το ζήτημα. Την ίδια ώρα έντονε είναι οι διεργασίε στο παρασκήνιο, καθώ πλησιάζει η ώρα των πληρωμών σε ρούβλια για το ρωσικό αέριο, που είναι προγραμματισμένε για το Μάιο. Η Κομισιόν απέστειλε την περασμένη εβδομάδα οδηγίε για το πώ μπορούν να πληρώσουν τα κράτη-μέλη χωρί να παραβιάζουν τι κυρώσει. Ωστόσο, δεν είναι σαφέ αν η Ρωσία θα δεχτεί αυτή τη μέθοδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει οι πληρωμέ να θεωρούνται ολοκληρωμένε με την κατάθεση των ευρώ και πριν τη μετατροπή του σε ρούβλια. Το διάταγμα την από την άλλη, προβλέπει ολοκλήρωση τη πληρωμή μετά τη μετατροπή του ποσού σε ρούβλια.